στο Ηράκλειο. Μπλόκο στα μηχανήματα στο πάρκο Γεωργιάδη έβαλαν νωρίς το πρωί μέλη των φυλών του πάρκου, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ ακολούθησαν στιγμές έντασης μεταξύ ΜΑΤ και φυλών του πάρκου. Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος, συνομιλώντας με τους διαμαρτυρόμενους, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες περιβαλλοντικής αναβάθμισης του πάρκου, όπως είχε ανακοινωθεί πριν από λίγες μέρες, μετά και την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει οι φυλές του πάρκου. Ορίσαμε ως ημέρα έναρξη εργασιών την Πέμπτη, όπως και το κάναμε. Ήρθε ο εργολάβος, ήρθαμε κι εμείς, συζητήσαμε ξανά με ορισμένους συμπολίτες μας που εξακολουθούν να αντιδρούν ή να έχουν απορίες. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα γκρίζο σημείο, δεν υπάρχει πεδίο διαφωνίας, δέντρα δεν κόβονται, τα κλαδέματα είπαμε είναι στα απολύτως απαραίτητα και από εδώ και πέρα οφείλουμε να είμαστε συνεπείς σε ό,τι έχουμε πει και να προχωρήσει το έργο ώστε σε σύντομο χρόνο να αποδοθεί ανακαινισμένο το πάρκο στους δημότες του Ηρακλείου. Και ενώ ο Γιάννης Αναστασάκης δήλωνε ότι δεν υπάρχουν γκρίζα σημεία γύρω από το έργο, επισημένοντας ότι τροποποιήσεις της διαχειριστικής μελέτης θα συμπεριληφθούν και λογιστικά στον πρώτο ανακεφαλωτικό πίνακα, οι φυλές του πάρκου ζητούσαν επίσημο έγγραφο για τις αλλαγές που ενσωματώθηκαν. Κατανοώ ότι ορισμένοι μπορεί να έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες, διαφορετικά όνειρα για τη διαχείριση του πάρκου, αλλά όπως είναι αντιληπτό, σε μια δημοκρατική διαδικασία δεν είναι προϋπόθεση η ομοφωνία. Εξαντλούμε τα περιθώρια για να πιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Ο διάλογος δεν κατέληξε πουθενά με τα ΜΑΤ να αποθούν τα μέλη των φυλών του πάρκου, τα οποία καυτηρίαζαν την ισχυρή αστυνομική παρουσία στο πάρκο, όταν μάλιστα πριν από δύο μέρες ο Βασίλης Λαμπρινός δήλωνε σε σχετική ερώτηση. Σε επόμενες μέρες λοιπόν θα μπει ο εργολάβος, θα πάνε και τα ΜΑΤ. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, ούτε πριν ούτε τώρα, για την κλήση των ΜΑΤ. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα παραστεί ανάγκη, δεν θα κινδυνεύσει η ασφάλεια των εργαζομένων, οπότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να παρέμβει η αστυνομία. Μετά τις σκηνές έντασης και την απόθεση των φυλών του πάρκου, ο εργολάβος έπιασε δουλειά.